Ατελείωτες είναι οι ουρές που σχηματίζονται κυρίως από το περασμένο Σάββατο, όποτε και τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους έξω από φαρμακεία και ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και της Κρήτης. Οι ανεμβολίαστοι που επιθυμούν να κάνουν ένα rapid test ώστε να μεταβούν στους χώρους εργασίας τους ή να εισέλθουν σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους, πρέπει πρωτίστως να είναι οπλισμένοι με υπομονή, καθώς ο χρόνος αναμονής για τη διενέργεια των διαγνωστικών ελέγχων σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλος. Την ίδια ώρα που η μεγαλύτερη ζήτηση παρατηρείται σε ηλικίες κάτω των 40 ετών. Οπότε, από τη μία, τα παιδιά με τα μέτρα που υπάρχουν και τα θετικά κρούσματα στα σχολεία, όπου πρέπει μετά να κάνουν rapid test. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επίσης. Ακόμα και εμβολιασμένος αν είσαι, προκειμένου να επισκεφθείς δημόσια δομή υγείας, πρέπει πάλι να ξανακάνεις rapid test. Η ανάγκη αυτή τη στιγμή διαγνωστικά με ελέγχους ταχείας είναι πολύ πιεστική και εξαιρετικά αυξημένη. Δυστυχώς είναι πιο νεαρές ηλικίες, οι οποίες θα είχα την ελπίδα να έχουν ήδη εμβολιαστεί, δεδομένου ότι μπορούν να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν λίγο καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι ηλικίες κάτω των 40 είναι αυτές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για τεστ. Όπως επισημαίνουν στην Κρήτη TV, φαρμακοποιεί σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, το ποσοστό των μη εμβολιασμένων στη χώρα παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Με συνέπεια, τα φαρμακεία, ειδικά αυτή την περίοδο, να δέχονται τεράστια πίεση, ενώ με την πάροδο των ημερών η κατάσταση θα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Το αρνητικό είναι ότι αυτό το πράγμα έχει άγνωστο ορίζοντα. Δηλαδή, όσο οι συμπολίτες μας δεν προχωρούν στον εμβολιασμό τους, αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να λειτουργεί πιεστικά. Προοδευτικά θα πέσει η θερμοκρασία, η συμπτωματολογία όλων θα θυμίζει COVID κοινών ιώσεων και γρήπης, οπότε εκεί θα είναι πιο πιεστική ακόμα η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστά η ζήτηση των τεστ. Τώρα να σας το προσδιορίσω, σίγουρα είναι πάνω από 50%. Τόσο η Ευρυδίκη Ψυχαράκη από το Ρέθυμνο, όσο και ο Αριστοτέλης Κουντάκης από το Ηράκλειο στέλνουν εκ νέου μήνυμα στους πολίτες που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί να το προγραμματίσουν άμεσα με γνώμονα κυρίως την υγεία τους. Μετά από ένα χρόνο που κυκλοφορεί το εμβόλιο, δεν υπάρχει κανένα λογικό επιχείρημα πέρα από κάποιες πολύ σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας ανθρώπων που δεν τους επιτρέπεται να εμβολιαστεί, όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα λόγο να μην εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή. Να τρέξουν άμεσα να κλείσουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους προκειμένου να είναι καλυμμένοι. Να κάνουμε όλοι το εμβόλιο για τον κορονοϊό και για τη γρήπη. Θυμίζουμε ότι το κόστος που βαρύνει τους ανεμβολίαστους πολίτες για τη διενέργεια ενός rapid test ανέρχεται έως 10 ευρώ.